Καλησπέρα και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρουκλάς. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το λίπος στο στήθος, τη πιθανή γυναικομαστία και το τι να κάνεις ακριβώς γι' αυτό και πώς ακριβώς να το διορθώσεις. Πιο συγκεκριμένα, θα σου δώσω 4 πολύ βασικές και σωστές συμβουλές που μπορείς να ακολουθήσεις και να ξεφορτωθείς αυτό το πρόβλημα μόλις τώρα. Πριν από αυτό όμως, μην ξεχάσεις να κάνεις like σε αυτό το βίντεο και πάνω σε αυτό να διαβάσω ένα υπέροχο σχόλιο που έλαβα τις προάλλες σχετικά με τα likes στα βίντεο μου. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο Γιώργος, μας λέει: πολύ ενημερωτικό το βίντεο και κατά βάση σωστό. Να είσαι καλά, Γιώργο, το εκτιμώ, φιλιά. Απλά μη ζητάς likes. Κατανοητό. Προσπάθησε να το κερδίσεις με τη δουλειά σου. Μου φαίνεται πολύ αισχρό να το κάνει κάποιος. Πάμε στο γυμναστήριο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ για το feedback. Ελπίζω να δώσεις πόνο στο γυμναστήριο. Και αλήθεια είναι ότι και εγώ βρίσκω πάρα πολύ αισχρό κάποιος να ζητάει likes. Το ζήτημα είναι ότι δεν το κάνω για μένα. Το κάνω για εσάς, παιδιά. Γιατί όπως ξέρουμε, με κάθε ένα like ανεβαίνει ο μεταβολισμός όλου του κοινού κατά μία μονάδα. Οπότε, αν θα ήθελες ένα μέλλον στο οποίο θα τρώγες 5.000 θερμίδες και θα βάζεις σταγόνα λίπους, πρέπει αναγκαστικά να κάνουμε όλοι like σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, το καλαμπούρι στην άκρη, η πλάκα στην άκρη. Λοιπόν, όπως είπαμε, σε αυτό το βίντεο θα πούμε τους 4 βασικούς τρόπους, τα 4 βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις για να εξαφανίσεις το πρόβλημα στο στήθος, τη πιθανή γυναικομαστία, το λίπος στο στήθος. Ξέρω ότι είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς, δηλαδή αυτούς που το έχουν, τους απασχολεί ιδιαίτερα. Οπότε θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω και πάνω σε αυτό θα πατήσω με το πρώτο tip, το οποίο είναι κάντο τώρα. Βρες τη λύση τώρα και κάντο και ξεμπέρδεψε με αυτό αυτή τη στιγμή. Μην περιμένεις μήνες ή και χρόνια και να το αφήσεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου μέχρι να το λύσεις. Το ζήτημα είναι ότι όσο περισσότερο περιμένεις, τόσο περισσότερο αλλάζει ο χαρακτήρας σου, η συμπεριφορά σου και γίνεται αυτό το πράγμα, αυτό το πρόβλημα, κομμάτι της ταυτότητάς σου. Για παράδειγμα, εγώ αν σπάσω το δόντι μου τώρα, θα αρχίσω να γελάω λιγότερο, θα αρχίσω να βάζω το χέρι μου μπροστά και θα αρχίσω να κοιτάω κάτω και θα φέρομαι περίεργα. Αυτό δεν πειράζει να κρατήσει 1-2-3 εβδομάδες μέχρι να πάω στον οδοντίατρο να φτιάξω το δόντι μου. Αλλά αν κρατήσει παραπάνω, ξαφνικά ο Σαρό είναι αυτός ο τύπος που κρύβει το στόμα του και γελάει λίγο και κοιτάει κάτω. Έτσι. Οπότε είναι σημαντικό να το λύσεις τώρα. Μην περιμένεις παραπάνω. Εντάξει, γενικά αποδεχόμαστε τον εαυτό μας και ό,τι μπορούμε να λύσουμε, το λύνουμε. Δεν έγινε κάτι. Και το λύνουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε για να μην περιμένουμε να μας ζορίζει και να μας βαραίνει υποσυνείδητα και μετά να πάμε να λύσουμε και να απολαύσουμε τη ζωή. Οπότε αυτό το πρώτο tip. Πάμε στο δεύτερο tip. Το οποίο είναι να χάσεις λίπος. Εντάξει, όπως είπα πριν, μπορεί να είναι γυναικομαστία και μπορεί απλά να είναι λίπος. Θα εκπλαγείς πόσες φορές το ποσοστό των ανθρώπων που νομίζουν ότι έχουν γυναικομαστία, αλλά απλά έχουν λίπος στο στήθος. Κοίταξε να δεις. Οι λιποαποθήκες που θα εμφανιστούν στο σώμα μας δεν εξαρτάται από εμάς, αλλά εξαρτάται από αυτόν τον κύριο εκεί πάνω. Γεννιόμαστε με τις λιποαποθήκες μας. Και έχουμε την προδιάθεση να αποθηκεύσουμε λίπος σε συγκεκριμένα σημεία στο σώμα μας. Οπότε άλλος μπορεί να έχει προδιάθεση να βάλει λίπος στα μπούτια. Ο άλλος μπορεί να έχει προδιάθεση να βάλει λίπος στην κοιλιά. Εσύ μπορεί να έχεις προδιάθεση να βάλεις λίπος στο στήθος. Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό? Λοιπόν, το λίπος τοπικά δεν θα φύγει από ένα σημείο. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη άσκηση που θα σου κάψει λίπος στο στήθος ή κάποια συγκεκριμένη άσκηση που θα σου κάψει λίπος στην κοιλιά ή κάποια συγκεκριμένη άσκηση να σου κάψει λίπος στα πόδια. Εντάξει, το λίπος το αφαιρούμε ολικά, σε όλο μας το σώμα ρίχνουμε το ποσοστό λίπους, τη στάθμη του λίπους και εν τέλει θα φύγει και από εκεί που θέλουμε. Κοίταξε να δεις, μπορεί εσύ συγκεκριμένος να έχεις προδιάθεση να κρατάς περισσότερο λίπος στο στήθος και να είναι το τελευταίο που θα φύγει. Οπότε το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι απλά να πέσεις κι άλλο σε ποσοστό λίπους. Εάν ήσουν στο 15% και ακόμα έχεις λίπος στο στήθος, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να πας στο 12%. Και εκεί θα εξαφανιστεί το λίπος, γιατί το σώμα σου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσει αυτές τις λιποαποθήκες για να φύγει το λίπος. Okay. Τώρα, πώς θα χάσεις λίπος, πώς θα ρίξεις το ποσοστό λίπους. Κοίταξε να δεις, έχω κάνει αρκετά βίντεο. Μπορείς να τσεκάρεις βίντεο της ευέλικτης διατροφής. Μπορείς να τσεκάρεις το ταξίδι μου στο fitness και πώς έφτασα ως εδώ και τι έκανα εγώ προσωπικά και τα λάθη που έκανα και πώς να τα αποφύγεις εσύ κλπ. Έχω κάνει αρκετά βίντεο, θα λινκάρω μερικά σε εδώ πέρα. Αλλά κοίταξε να δεις, αν θες να το κάνεις σωστά από την πρώτη κιόλας μέρα και δεν θες να περιμένεις και να τεστάρεις το ένα και το άλλο και το παράλληλο και θες να σου δείξω εγώ προσωπικά το δρόμο και πώς το έκανα εγώ και πώς το κάνουν όλοι οι μαθητές, απλά πάντα το link κάτω στην περιγραφή και κάνει τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη. Λύσε αυτό το πρόβλημα στους επόμενους 3 μήνες και μετά μπορείς απλά να απολαύσεις τη ζωή σου και να επικεντρωθείς σε άλλα προβλήματα, σε άλλα θέματα. Γιατί κοίταξε να δεις, δεν είναι κάτι να σε βαραίνει για την υπόλοιπη ζωή σου. Μπορείς να το λύσεις τώρα, γρήγορα, μπαμ μπαμ και να τελειώνεις με αυτό. Οπότε link κάτω στην περιγραφή για αυτό. Ωραία. Οπότε, το δεύτερο τύπο, όπως είπαμε, είναι να χάσεις λίπος, γιατί 9 στις 10 περιπτώσεις το λίπος είναι αυτό που θα είναι στο στήθος σου και δημιουργεί αυτό το πρόβλημα και όχι όντως γυναικομαστία. Εντάξει, πάμε στο τρίτο tip, στην τρίτη συμβουλή, η οποία είναι να αλλάξεις μερικά πράγματα στη ζωή σου. Εντάξει, κοίταξε.
αν όντως πάει να σχηματιστεί γυναικομαστία στο στήθος σου ή έχει σχηματιστεί γυναικομαστία στο στήθος σου, μάλλον υπάρχει μια πιθανότητα να είναι, ας πούμε, από την εφηβεία και να σου έχει μείνει από τότε, που δεν φταίσαι εσύ για κάτι γι' αυτό. Εάν δεν είναι αυτό, μάλλον έχει να κάνει με κάποια πράγματα που κάνεις στην καθημερινότητά σου. Μπορεί να τρως πολύ σαβούρα, μπορεί να μην γυμνάζεις ιδιαίτερα, μπορεί να έχεις καθιστική ζωή, μπορεί να παίρνεις κάποια αγωγή από τον γιατρό, μπορεί να παίρνεις φάρμακο. Okay, το φάρμακο από το φίλο σου στο γυμναστήριο, το οποίο προκαλεί αυτή τη γυναικομαστία. Οπότε, εάν ξέρεις τι φταίει, εννοείται ότι το κόβεις από τη στιγμή που βλέπεις τις παρενέργειες. Εάν δεν ξέρεις τι φταίει, γενικά μάλλον θα έχεις ένα κακό τρόπο ζωής και αν τρως πολλά επεξεργαζόμενα κλπ. Οπότε απλά τα κόβεις. Εντάξει, και αν δεν ξέρεις τι φταίει, μόνο και μόνο αλλάζοντας τη ζωή σου και γίνοντας πιο υγιής στον τρόπο ζωής σου, θα διορθώσεις και αυτή την ανισορροπία που υπάρχει στις ορμόνες σου και πιθανόν να είναι αυτή η ανισορροπία υπεύθυνη για την γυναικομαστία. Ωραία, και τώρα αφού τα βάλαμε αυτά στην άκρη, πάμε στο τέταρτο και τελευταίο tip, το οποίο θα σε βοηθήσει λίγο περισσότερο να βελτιώσεις αισθητικά την εικόνα του στήθους παρά να λύσεις εντελώς το πρόβλημα όπως οι άλλες λύσεις. Και αυτό είναι να δουλέψεις το στήθος σου, να γυμνάσεις το στήθος σου. Ένα γυμνασμένο στήθος θα είναι μεγαλύτερο και πιο ομοιόμορφο, οπότε αυτό το λίπος που θα πετάγεται θα φαίνεται και λιγότερο. Τώρα, πώς θα γυμνάσεις το στήθος σου? Λοιπόν, θα πρέπει να κάνεις ασκήσεις όπως push-ups ή στο δίζυγο. Εάν είσαι στο σπίτι, βρες απλά μια επιφάνεια, κάνεις δίζυγο. Okay. Εάν έχεις πρόσβαση σε γυμναστήριο, θα πιάσεις το πάγκο, είτε επικλινή είτε οριζόντιο, δεν έχει τόση σημασία όσο πιστεύει ο κόσμος, και θα κάνεις, ας πούμε, πιέσεις πάγκο με μπάρα, με αλτήρες και πάλι. Διαλέγεις αγαπημένες ασκήσεις, διαλέγεις 2-3 ασκήσεις και θα γυμνάζεις το στήθος σου 2 φορές την εβδομάδα, 12 με 20 επαναλήψεις, και αυτό θα είναι αρκετό για να υπερτροφήσεις το στήθος. Εντάξει, και αυτή είναι μια άλλη παρεξήγηση. Όχι, δεν χρειάζεται να γυμνάζεις το στήθος σου κάθε μέρα. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνεις υπερβολικές ασκήσεις στο στήθος σου. Γιατί το μόνο που θα καταφέρεις είναι να πάθεις υπερπροπόνηση ή να κάνεις απλά αερόβια. Όχι προπόνηση με αντιστάσεις. Έτσι, το ιδανικό για την υπερτροφία είναι συγκεκριμένα πράγματα. Όπως σου είπα, 2 προπονήσεις την εβδομάδα να γυμνάσεις το στήθος σου. Και κοίταξε να δεις. Όταν πας στο γυμναστήριο να γυμνάσεις το στήθος σου, ναι, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Ναι, πρέπει να βάζεις τα δυνατά σου. Όπως όλες τις άλλες ασκήσεις. Καταλαβες. Δεν γυμνάζεις παραπάνω το στήθος σου, δεν υπερτροφεί παραπάνω το στήθος σου αν το γυμνάζεις κάθε μέρα ή 2 φορές την ημέρα. Αλλιώς θα γυμνάζαμε όλο μας το σώμα κάθε μέρα ή 2 φορές την ημέρα. Έτσι, δες το ως εξής. Σκέψου να παίζεις κιθάρα και να έχεις 6 νότες να πατήσεις. Okay. Δεν παίζεις καλύτερα κιθάρα όταν χτυπάς αντί για 6 νότες 12. Παίζεις καλύτερα κιθάρα όταν χτυπάς ακόμα και στο 1 χιλιοστό πιο σωστά τις νότες αυτές. Έτσι και με την υπερτροφία, έτσι και με τη γράμμωση και το χάσιμο λίπους. Οπότε, αυτά ήταν τα tips μου. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε κουμπώστε like και εγγραφή, πείτε μου τι θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Όσο είναι προφανά προσέχετε για να γυμνάζεστε. Και εάν θες να γίνεις φέτες, να γραμμώσεις, να εξαφανίσεις το σωσίβιο και να δεις τους κοιλιακούς για πρώτη φορά και να κρατήσεις χαμηλό το ποσοστό λίπους για την υπόλοιπη ζωή σου, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να απαντήσεις το link κάτω στην περιγραφή και απλά να το δεις, να δεις περί τίνος πρόκειται, για να σε βοηθήσω εγώ βήμα προς βήμα και να σε πάρω από το χέρι και να σου δείξω ακριβώς πώς γίνεται, πώς το κάνω εγώ, πώς το κάνουν όλοι οι μαθητές. Οπότε αυτά για τώρα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Με καλό. Peace out.